ότι, ότι προτιμά να μοιράζει επιδόματα παρά να δίνει έμφαση σε μέτρα που θα μπορούσαν να αυξήσουν τους ρυθμούς ανάπτυξης. Εσείς τελικά θα ψηφίσετε τη 13η σύνταξη και εν τέλει τι επίπτωση θα μπορούσε να έχει στην οικονομία το να ψηφίζουμε διαρκώς επιδόματα? Θα ψηφίσουμε το προεκλογικό επίδομα το οποίο ο κύριος Τσίπρας βαφτίζει 13η σύνταξη χωρίς να είναι. Παρότι αναγνωρίζουμε τον απόλυτο κινησμό να δίνεται 5 μέρες πριν από τις εκλογές, αν ήταν 13η σύνταξη, φαντάζομαι ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να δοθεί το Δεκέμβριο. Και όχι τώρα. Έτσι είναι. Τότε δίνεται η 13η σύνταξη, δεν δίνεται 5 μέρες πριν από τις εκλογές. Αλλά θα αναγνωρίσουμε ταυτόχρονα και θα επισημάνουμε ότι την ίδια στιγμή που δίνεται αυτό το επίδομα, το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι μια σημαντική ανακούφιση για κάποιους συμπολίτες μας. Την ίδια στιγμή που δίνεται αυτό το επίδομα, 250.000 συμπολίτες μας δεν έχουν πάρει ακόμα σύνταξη και οι νέες συντάξεις, οι οποίες χορηγούνται με τον νόμο Κατρούγκαλου, είναι κατά σχεδόν 40% μειωμένες σε σχέση με τις συντάξεις των παλιών συνταξιών. Λέω λοιπόν ότι αν θέλουμε, επαναλαμβάνω, αν θέλουμε να έχουμε μια πολιτική μόνιμη στήριξη των πιο αδύναμων, αυτή η πολιτική του κ. Τσίπρα δεν μπορεί να το εξασφαλίσει. Και ενώ ο κ. Τσίπρας μιλάει για μέτρα πέραν των εθνικών εκλογών, δεν τον πιστεύει κανείς, κυρία Παπακώστα. Διότι θα πάμε τώρα, από πλευράς κυβέρνησης, μην έχετε καμία αμφιβολία, σε μια άκρατη παροχολογία για το τι θα έκανε ο κ. Τσίπρας αν κέρδιζε τις εθνικές εκλογές. Το έχω ξαναπεί, το επαναλαμβάνω. Ο κ. Τσίπρας έταξε απίστευτα πράγματα όταν ήξερε ότι θα κέρδιζε εκλογές. Τώρα που ξέρει ότι θα χάσει τις εκλογές, θα τάξει αυτά και άλλα τόσα. Άρα, ως προς το μέλλον, το τι θα γίνει το 2020, ο κ. Τσίπρας δεν έχει καμία απολύτως αξιοπιστία. Και η Νέα Δημοκρατία, εφόσον την εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, θα έρθει στα πράγματα για να εφαρμόσει το δικό της πρόγραμμα, όχι το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα. Η κυρία Χριστίνα Κοραή από την τηλεόραση Action 24.